Καλημέρα κύριε Ζερβέ, μιλάμε με τον κύριο Τάσο Ζερβό που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Και το θέμα μας είναι, άκουσα και νωρίτερα είχατε βγει και σε κάποιο ραδιόφωνο, οι στρατιώτες οι οποίοι έχουν σταλεί στο ΝΕΦΚΑ προκειμένου να βοηθήσουν στην έκδοση των συντάξεων των στρατιωτικών απασχολούνται γενικότερα στην έκδοση των συντάξεων των πολιτών και από ό,τι μου λέτε δεν προφθαίνουν και να εκπαιδευτούν. Το έχω καταλάβει σωστά? Ναι, να σας πω δύο-τρία πράγματα. Μάλιστα. Μόνιμο στρατιωτικό και στρατιώτες, ο ΕΦΚΑ και ο ΙΕΦΚΑ που είπε τώρα σήμερα απασχολούσε και αυτό οφειλόταν στις ενοποίησεις των διάφορων ταμείων που πια έχει γίνει η ΕΦΚΑ. Και οι υπηρεσίες αυτές τηλεφωνόταν από σώματα ασφαλείας, στρατιωτικούς κτλ. Σε κάθε κλάδο, προκειμένου να βγουν στην τάξη των στρατιωτικών. Βεβαίως η έλευση του στον ΕΦΚΑ υποτίθεται είχε χρονοδιάγραμμα με την έννοια ότι απαρέδραν σε εμάς τους τακτικούς υπαλλήλους τη διαδικασία της έκδοσης των συντάξεων και εκείνοι θα αποχωρούσαν διότι δεν είναι έργο τους να βγάζουν συντάξεις κτλ. Είναι άλλο το έργο τους. Τελευταία λοιπόν πριν από μια εβδομάδα μας είπαν κάποιοι συνάδελφοι εκτός στρατιωτικών, σε άλλες διευθύνσεις του ΕΦΚΑ ότι έχουν έρθει υπάλληλοι, ότι έχουν έρθει στρατιώτες, στρατιωτικοί τέλος πάντων στο χώρο της τότε διεύθυνσης των συντάξεων του Δημοσίου. Επίσης μας είπαν ότι έχουν πάει και στο ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ Πειραιά και ότι από εκεί τους έστειλαν στο ΝΑΤΕ, το ΝΑΤΟ Ταμείο των Ναυτικών. Τέλος πάντων, εμείς σαν σύλλογος οφείλαμε να πάμε επί τόπου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς ήταν προσωπικό, δεν ζητάμε να έχουμε στρατιώτες. Μάλιστα. Κάναμε στη δουλειά και ήταν δουλειά των στρατιωτών να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Πήγαμε όντως από εκεί να δούμε τους, επισκεφθούμε τους συναδέλφους και να δούμε επί τόπου αν αυτές οι καταγγελίες είχαν βάση και φυσικά είχαν βάση και διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι τουλάχιστον στην ΑΛΦΑ διεύθυνση συντάξεων του Δημοσίου που αφορά τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή, τους δασκάλους και καθηγητές και στην Β' διεύθυνση που αφορά τα υπόλοιπα πρόσωπα των Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Υπουργείων, ιδιώτες δηλαδή, δεν έχουν σχέση με τα σώματα ασφαλείας αυτή, ότι πήγαν 19 στρατιωτικούς, δύο μόνιμους συντονιστές, να το πούμε έτσι, και 17 στρατιώτες, προκειμένου να εκπαιδευτούν, τώρα προκειμένου να δώσουν συντάξεις. Τώρα, ρωτώντας τους ανθρώπους, μας είπαν ότι αυτή την εντολή πήραν και ότι είναι για μέχρι το τέλος του χρόνου αρχικά. Έχω μπροστά μου, έχω μπροστά μου μία απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουλή, 16 έκτου από ό,τι βλέπω, είναι απάντηση. Άρα η ερώτηση έχει προηγηθεί περίπου, ας υποθέσουμε, 20 μέρες με ένα μήνα. Όπου λέει ότι ο ΕΦΚΑ έχει ζητήσει προσωπικό 20 άτομα ειδικοτήτων οικονομικού, διοικητικού και πληροφορικής για χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να συνεισφέρει στο έργο της απονομής των συντάξεων. Και διευκρίνησε ότι το προσωπικό θα τοποθετηθεί σε αντίστοιχους σταθμούς εργασίας με στόχο την ομαλοποίηση της ροής διεκπεραίωσης των ετοιμάτων των στενεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που μας λέτε εσείς είναι διαφορετικό. Βεβαίως και είναι διαφορετικό. Καμία σχέση. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου σας λέω ότι βγάζουν συντάξεις των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων, ειδικά των εκπαιδευτικών υπάρχει μια διαμορφία. Επειδή οι εκπαιδευτικοί παρετούνται παλιά τον Απρίλιο, τώρα τον Φεβρουάριο, αλλά η εργασιακή του σχέση παραμένει μέχρι κατά μία οδό και θεωρούνται απολυμμένοι από το δημόσιο από μία ενάτου, το σύνολο των εκπαιδευτικών, δηλαδή στο σύνολο των συντάξεων, 3, 4, 10.000, φέτος είναι και πάρα πολλές, μιλάω τέλος πάντων για τα προηγούμενα χρόνια, εντοπίζονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Λοιπόν, οι συνάδελφοι αυτοί που είναι εντεταλμένοι να βγάζουν αυτές τις συντάξεις, τους ήρθε εντολή να εκπαιδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να βγάλουν συντάξεις των εκπαιδευτικών. Μα υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένοι. Θέλω να πω ότι είναι από το ειδικότητα οικονομικού και διοικητικού και πληροφορικής. Είναι μια απόσταση. Συγγνώμη, δεν είναι καμία σχέση το βγάζω μια σύνταξη με το έχω μάθει λογιστικά ή είμαι πληροφορικά. Καμία σχέση δεν έχει το να
Η σύνταξη έχει ορισμένες, και δεν είναι εύκολο να κάνει τα μάθη μια σύνταξη, έχει μια τεχνική. Και όταν τους ρωτήσαμε πότε φεύγουν κτλ, οι περισσότεροι απάντησαν ότι Ιούλιο, Αύγουστο απολύονται. Και αναρωτιέται κανείς, βάζεις τώρα έναν άνθρωπο. Είμαστε ελάχιστοι κι αλλιώς. Το αντικείμενο αυτό το νομίζω ότι μιλάμε τώρα για χιλιάδες αιτήσεις ένας άνθρωπος, έτσι, ή δύο. Χιλιάδες αιτήσεις. Ναι, τον βάζεις να εκπαιδεύει ανθρώπους, το λέω καλοπλέρετα άσχετους, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να βρούμε τον οποιοδήποτε, επειδή ένα σπίτι όπως γίνει μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη έχει πάνω πολλές παραμέτρους, του λες εκπαίδευσε να βγάλεις σύνταξη, εσύ που πρέπει να βγάλεις, δεν βγάζεις. Και αυτός μεταφέρει μια τεχνογνωσία η οποία μέχρι να μάθει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, θα φύγει. Δηλαδή και δεν κάνεις τη δουλειά σου, γιατί δεν μπορείς εσύ που είσαι ο έμπειρος να βγάλεις συντάξεις, και αυτοί οι άνθρωποι σε απασχολούν σε εισαγωγικά και θα φύγουν και δεν έχει κανένα νόημα αυτή η διαδικασία. Πάντως, επειδή το ερώτημα σας αφορούσε αν αφορά συντάξεις στρατηγών, όχι, δεν αφορά συντάξεις στρατηγών. Είμαι κατηγορηματικός. Σας λέω ότι πήγαν σε άσχετη διεύθυνση, σε άσχετη δομή της Αθήνας, καμία σχέση. Αυτό έχει απαντήσει ο Υπουργός στη Βουλή. Δεν... Είναι επίσημη απάντηση του Υπουργού στη Βουλή. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια νέα πραγματικότητα, θα έλεγα, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να την ελέγξουμε και αυτή την πραγματικότητα. Εσείς... Εσείς ως Σύλλογος Υπαλλήλων, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι χρειάζεται κάποια βοήθεια, πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η βοήθεια? Προσδείξεις πρέπει να γίνουν. Προσδείξεις και νέος τεχνολογικός εξοπλισμός. Το αστείο βέβαια είναι, εμείς έχουμε κάτι παχαντέλους, δώσαμε στα παιδιά κάτι λάπτο, δεν ξέρω που τα βρήκανε. Δηλαδή ενδεχομένως να είναι προμηθευτή τελευταία. Τώρα ας μην πω τις συνθήκες που τους βάλουν να δουλεύουν. Όχι, να τις πείτε, πρέπει να ακουστούν οι συνθήκες. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Πόση μαζί σε πόση γραφή και τι αποστάσεις μέσω πανδημίας. Αυτό εντάξει. Θα το λύσουν, θα πρέπει να επιληφθούν αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά και να δουν και τις συνθήκες που επικρατούν. Και θα σας πω και το αστείο. Αστείο, δεν είναι να κλαίει κανείς και να γελάει. Έχουν εγκατασταθεί σε έναν έκτο όροφο, δεν έχει σημασία. Ο μισός όροφος ανήκει σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου και ο μισός ανήκει στον ΕΦΚΑ. Ανήκει όταν λέω όχι ιδιοκτησία. Χωροταξικά έχει γίνει και η κατανομή πώς θα. Μάλιστα. Πώς θα εργάζονται, ας πούμε. Έχει παραχωρηθεί, ναι. Ο μισός, επειδή ανήκει σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου και έχουν σύμβαση με καθαρισμό, καθαρίζεται. Είναι πεντακάθαρος κτλ. Ο άλλος μισός όροφος, για τον ίδιο όροφο μιλάω, για τον ίδιο διάδρομο μιλάω, δεν καθαρίζεται, γιατί δεν έχουμε προσωπικό καθαριότητα εμείς. Και οι συνθήκες σε αυτό το κομμάτι έχουν πάει και αυτούς τους στρατιωτικούς, τους στρατιώτες, το κομμάτι που δεν καθαρίζεται. Δεν καθαρίζεται, οι τουαλέτες είναι άθλιες, οι συνθήκες είναι άθλιες, έχουν μια καθαρίστηση που δεν την περιφέρουν. Καμιά φορά το τόσο ότι θέλει να καταλαβαίνει κανένα καλάθι και τα λοιπά, δεν προλαβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πείτε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πείτε πού ακριβώς είναι. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά έχουμε μείνει ελάχιστοι υπάλληλοι και αν δεν κάνουμε προσλήψεις μόνο προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και για τις συντάξεις εννοείται, και δεν εξυγχρονιστεί και το σύστημα και εννοώ το μηχανολογικό εξοπλισμό στα συστήματα πληροφορικής. Δυστυχώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα και έχουμε βέβαια και αυτό το τελευταίο, το κατάπτυστο κατά τη γνώμη μας, ότι πρέπει να πληρώνεις για να βγει ένα σύνταξη. Σου βγαίνει σύνταξη ένα μήνα. Έτσι, γιατί αυτό το νομοσχέδιο που πάει στη Βουλή ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, αυτό λέει ότι κοίταξε, θέλεις ένα μήνα να σου βγει σύνταξη, θα πας να πληρώσεις ένα δικηγορικό γραφείο και σε ένα μήνα θα σου βγει. Και μάλιστα θα σου βγει χωρίς. Κατά προτεραιότητα. Αμέσως, ένα μήνα. Αν δεν απαντήσουμε εμείς, πού να πούμε. Εμείς έχουμε 35.000 εκκρεμότητες. Πρέπει σε ένα μήνα να πούμε αν αυτοί οι καινούργιες αιτήσεις, όχι οι παλιές. Όχι οι 35.000 συντάξεις που οι άνθρωποι έχουν 3 και 4 και 5 χρόνια να πάρουν συντάξεις. Δεν μιλάμε για αυτές. Από εδώ και στο εξής, αυτοί δηλαδή που θα πιστοποιηθούν τα γραφεία, θα υποβάλουν αίτηση, θα φτιάχνουν το φάκελο και ο φάκελος αυτός, αν εμείς δεν απαντήσουμε σε ένα μήνα, η σύνταξη θα καταβάλλεται και θα ελέγξουμε εμείς μετά από 10 χρόνια. Να δούμε τι έχει βγει και δεν έχει βγει. Δηλαδή, απαράδεκτο αυτό που έχει υποχρέωση το κράτος δωρεάν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο που πληρώνει μια ζωή ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει τώρα να πληρώνει και να πληρώσει. Όποιος έχει λεφτά παίρνει σύνταξη, λοιπόν. Όποιος δεν έχει λεφτά δεν παίρνει σύνταξη. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο
να είναι στοιχείο συναλλαγής, εισαγωγικά του βάζω τη λέξη συναλλαγή, το να πάρεις το αυτονόητο δικαίωμα, να πάρεις σύνταξη σαν άνθρωπος. Δηλαδή αυτά πρέπει να πληρώνεις. Δηλαδή έπρεπε να ντρέπονται που ούτε και πράγματα τα νομοθετούν. Να ντρέπονται και όχι να βγαίνουν και να... Δηλαδή, τι να πω δηλαδή. Βγαίνει και λέει στην ψύχρα, βέβαια, ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλει σύνταξη πλήρως. Πήρε σαν γραφείο. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε πια εμείς σαν υπάλληλοι. Δεν επιλέγουμε ποιο δικηγορικό γραφείο φέρνει το αίτημα κάποιου ανθρώπου. Δεν κάνουμε τέτοια επιλογή. Ούτε επιλέγουμε αν υψηλόμισθο ή χαμηλόμισθο. Ούτε κάνουμε επιλογή στο αν είναι εύκολη ή δύσκολη περίπτωση. Γιατί υπάρχουν και εύκολε και δύσκολε περιπτώσει. Δεν επιλέγουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς με τη σειρά προτεραιότητας, ανεξάρτητα ποιο είναι και δεν είναι, αν είναι στέλεχος και παίρνει, ξέρω, 5.000 ευρώ το μήνα, ή ένας εργάτης που παίρνει 500 ευρώ το μήνα, δεν επιλέγουμε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, δεν επιλέγουμε, γιατί αντιλαμβάνεσαι τι υπονοώ και τι λέω. Βεβαίως. Είπαμε, όποιος έχει λεφτά παίρνει σύνταξη, δηλαδή. Και γίνεται και τώρα. Έτσι γίνεται και τώρα. Απλώς δεν μπαίνει στην προτεραιότητα επειδή το κατέβαινε, επειδή το δικηγορικό γραφείο του ΤΑΔΕ, το οποίο είναι γνωστό και μη εξαιρεταίο και διάσημο μέσω της τηλεόρασης, μου κατέθεσε την αίτηση να την βγάλω σε ένα μήνα, θα πάμε τη σειρά. Αλλά τώρα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό γίνεται και τώρα. Πάρα πολύ καλά. Δεν επιλέγουμε στο γραφείο το δικηγορικό, δεν μας νοιάζει ποιος μεγάλο ή μικρό δικηγόρος το κατέθεσε την αίτηση. Με τη συντάξη. Θα πάρει το γραφείο, θα πηγαίνει μόνο του αυτό το τέτοιο, θα δίνει τον οβολό του, ανεξάρτητα του δίνει ο ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ θα πληρώνει, και ΕΦΚΑ θα πληρώνει άλλο πράγμα, και άλλο θα πληρώνει ο συνταξιούχος. Θα πηγαίνει και θα λέει: κοιτάξτε να δεις, θες ένα μήνα να συνεβάσεις σύνταξη. Ορίστε, θα στη βγάλουμε σε ένα μήνα. Αυτό θα γίνει, δυστυχώς. Με τις συντάξεις των στρατιωτικών έχουν εξομαλυνθεί, τι εικόνα έχετε? Εντάξει, στα εξωτερικών είναι στην γενική κατάσταση, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο πίσω όσο είναι στο ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα στα επικουρικά, αλλά στα επικουρικά βεβαίως είναι και εντολή να μην τα προχωράμε, έτσι να το ξέρετε. Αυτό δίνουν βάση κυρίως στην κύρια συντάξη και όχι τόσο στην επικουρική. Εντάξει, είναι μια βελτιωμένη κατάσταση στα σώματα αυτά, αλλά δεν είναι. Δεν έχουμε κόσμο, είναι πρόβλημα. Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε υπαλλήλους. Δηλαδή, φεύγουν κάθε μέρα συνάδελφοι, φεύγουν συνέχεια, σε παρατούνται συνέχεια, συνέχεια, φεύγουν. Δεν κάθονται άλλοι. Αυτό είναι συνθήκες γαλέρα. Θα στείλουν στρατιώτες, θα το κάνουμε η ΕΝΕΡ. Λίγο. Τι να πω, ειλικρινά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ντροπή, γιατί και οι στρατιωτικοί είναι άνθρωποι. Έχουν παιδιά. Πιστεύω ότι δεν θα θέλουν τα παιδιά τους να μένουν άνεργα και ανταυτού να πηγαίνουν στρατιώτες προκειμένου να βγάλουν μια σύνταξη. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει κάπου έτσι, να υπάρχει μια λογική σε αυτό. Έτσι είναι, έτσι. Αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι, δεν το λέω για τα συγκεκριμένα παιδιά, γενικά για τα παιδιά του κόσμου, θα μπορούσαν να είναι πάλι που θα εναρθούμε στην υπηρεσία. Έχουμε το προσωπικό λίγο μας είναι γεράς. Είναι πάνω από 50-55 χρονών μέσα στους όρους. Δηλαδή έχουν κάνει χρόνια πρόσληψη στα ασφαλιστικά. Χρόνια έχουμε ξεχάσει πότε έχουν γίνει προσλήψη τελευταία φορά. Και αν έχουν γίνει κάτι, ξέρεις, πολύ μικρός αριθμός και περιορισμένος δίθεν, ας πούμε, για να δείξουν ότι κάνουν προσλήψεις. Δηλαδή δεν αντιστοιχούν καν, δηλαδή είναι τίποτα αυτές οι προσλήψεις μπροστά στις αποχωρήσεις. Θα μπορούσαμε βέβαια σε αυτά τα παιδιά, προσόντα έχουν όλα αυτά τα παιδιά, με διαδικασίες, εγώ λέω διαφανείς και τέτοια, έτσι δεν μιλάω για κάποια άλλα. Μέσω της διαδικασίας προσλήψεως ο ΑΣΕΠ. Ναι, πού προβλέπονται, βεβαίως αυτό εννοώ, να πάρουν να έχουν δουλειά, να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορεί από να λες ότι κοίταξε να δεις, φεύγουν μυαλά ή τέλος πάντων πρέπει να τους απασχολήσουμε και από την άλλη εκεί που πρέπει να φέρνεις μόνιμο προσωπικό φέρνει άλλος που κάνει τη θητεία. Δεν κάνει θητεία για να βγάζει τάξεις, εντάξει. Δεν κάνει τη θητεία του. Άλλο ρόλο έχει ο στρατιώτης και ο στρατιωτικός. Δεν είναι αυτός ο ρόλος να βγάζει συντάξεις, να ασχολείται με τη χαρτούρα και με κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει το κράτος. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να έχει προσωπικό και να έχει εξοπλισμό τέτοιον ώστε να βγαίνουν συντάξεις αμέσως. Και δεν μπορεί να είναι ζητούμενο. Δηλαδή, πώς ζουνε ζητούμενο το 2021 πότε θα βγει μια σύνταξη. Μα δεν ντρέπονται να λένε αυτά. Το 2021 που έχουν φτάσει, η τεχνολογία έχει φτάσει και εγώ δεν ξέρω που έχει φτάσει στα ύψη. Και εμείς ψάχνουμε σε φακέλους, σε υπόγεια, σε σακούλες, σε σάκους να βρούμε χρόνο ασφάλισης κάποιο αυτό. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα συντάξεις. Τα ένσημα πάντως αυτά τα αυτοκόλλητα εκεί τα αναγνωρίζετε, φαντάζομαι, έτσι.
αναγνωρίζουμε αρχή να τα αναγνωρίζουμε. Όχι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αναγνωρίζουν τα ένσημα. Αυτά δεν τα έχουν δει ποτέ πώς είναι. Λοιπόν. Ναι, δεν τα ξέρουμε γιατί είναι. Το 2002 και μετά δεν τα ξέρουμε. Και ενδεχομένως να είναι και υπουργοί. Έχουμε ηλεκτρονική. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μου. Βεβαίως, περιμένω να μας πείτε σε ποια μονάδα βρίσκεται αυτό το χάλι. Σε ποια που εργάζονται δηλαδή οι στρατιώτες κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να διορθωθεί. Έγινε, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.